Γεια σας, Κυριακή βράδυ. Βγήκα έξω, έχει εννοείται πολύ ζέστη. Πάω για περπάτημα, για γυμναστική στην κοιλάδα και τώρα πήρα παγωτό. Γεύση φυστικό βούτυρο που είναι η αγαπημένη μου από το Γατίδι. Πάρα πολύ μου αρέσει αυτή η γεύση και δεν τη βρίσκω εύκολα και στα άλλα μαγαζιά Γατίδι. Καλό βράδυ σε όλους. Εγώ φοράω άσπρα και έχω μαζέψει τα μαλλιά κοτσιδάκια. Τώρα πήρα από το Today αυτά τα Elite Crackers στα μεσογειακά με χαρούπι. Είναι πολύ νόστιμα, πραγματικά δεν το περίμενα, είναι καλύτερα από ό,τι περίμενα και τα πήρα για να τα τρώω τώρα πάνω στην κοιλάδα. Πάρα πολύ ωραία, πραγματικά πάρτε τα. Elite Crackers μεσογειακά με χαρούπι, τέλεια. Τέλεια τα crackers. Εν τω μεταξύ είμαι πολύ χαρούμενη γιατί τώρα με πήρε τηλέφωνο και ο Λευτέρης, το παιδί που ήμασταν στο σχολείο και τον είδα τώρα μετά από χρόνια στο πάρτι που πήγα στα ΤΕΗ και ήταν εκεί ηχολήπτης, DJ και με ακολουθεί και στο κανάλι μου στο YouTube, του αρέσουν μερικά από τα τραγούδια μου και επειδή και αυτός ασχολείται με τη μουσική, μπορεί δηλαδή να κάνει ενορχήστρωση, μου είπε ότι όποιο τραγούδι του αρέσει τώρα. Είδε το της απιστίας στο κεντρί του άρεσε και με είπε ότι θα το βάλει. Εγώ έχω εντάξει, σας το έχω ανεβάσει παλιά στίχους, μελωδία, το έχω τραγουδήσει. Θα το ενορχιστρώσει. Έτσι είπε και θα δούμε. Γενικά είμαι χαρούμενη και τον ευχαριστώ πολύ που ασχολείται. Ό,τι και να γίνει, δηλαδή και να μην βρει χρόνο και να μην κάνει κάτι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Μόνο που έδειξε ενδιαφέρον μου φτάνει αυτό. Και μόνο που του άρεσαν και τα τραγούδια μου, του έχει αρέσει το Σάφι Λαχτό που και εμένα μου αρέσει. Και αυτό της απιστίας στο κεντρί του άρεσε. Και ο ίδιος γράφει μουσική, πολύ καλός είναι σε αυτό. Τέλεια θα ήταν αν ποτέ έχει κάποια εκδήλωση να βάλει κάποιο από τα τραγούδια μου, αν το έχει ενορχιστρώσει και να μπορέσω και εγώ να πάω και να το τραγουδήσω. Τέλεια δηλαδή, ωραίο όνειρο αυτό, πολύ χαρούμενη θα ήμουν. Γιατί σε κοινό, μόνο σε σχολικές γιορτές έχω τραγουδήσει, πριν χρόνια δηλαδή, στο σχολείο. Στο κανάλι που τραγουδώ και στα ΤΕΗ τώρα που τραγουδούσα λίγο, που δεν είχε πολύ κόσμο, με έδωσε μικρόφωνο λίγο και τραγούδισα. Και φυσικά σε καράο και σε μαγαζιά, αυτές είναι δηλαδή οι εμπειρίες μου. Άρα να ξέρετε, αν ποτέ κάτι με κάποιο τραγούδι μου το έχει έτοιμο, θα δούμε, γιατί και εγώ δεν ξέρω καθόλου από αυτά, θα τα ανεβάσει το κανάλι του, θα το κάνω από εκεί κοινοποίηση, θα δούμε. Πολύ χαρούμενη, λέει και μόνο που έδειξε ενδιαφέρον, πραγματικά, πολύ χαρούμενη. Βέβαια, ο Λευτέρης μου είπε ότι θα χρησιμοποιήσει τη φωνή μου, δηλαδή πώς τραγουδάω. Τώρα μπορεί να το κάνει με άλλη μελωδία, είπε, θα δει. Δεν ξέρει, θα χρησιμοποιήσει δηλαδή τη φωνή μου από τα βίντεο που τραγουδάω. Και αυτό κάτι είναι από το τίποτα, κάποιος επιτέλους να ασχοληθεί με κάποια από τα τραγούδια μου. Και είπαμε, ακόμη και να μην φέρει χρόνο και να μην γίνει τίποτα, και μόνο που δείχνει ενδιαφέρον ο άνθρωπος, καλό είναι. Χαίρομαι. Επίσης είπε θα αναφέρει ότι η στίχη είναι δική μου και της Αριάδνης, γιατί του αρέσει το βαφτιστικό μου όνομα, λέει να χρησιμοποιήσω αυτό το Αριάδνη. Ναι, και εμένα μου αρέσει, εννοείται. Άσχετα που στο κανάλι έχω το Άρια. Δηλαδή από το Αριάδνη βγαίνει Αριάννα, Άρια, αυτά. Είμαι στην αρχή της κοιλάδας, έχει πολύ ωραία δροσιά εδώ. Αλλού, τώρα είσαι αλλού. Άφησα κάτω τα μαλλιά τελικά. Αλλού, τώρα είσαι αλλού. Είμαι απέναντι από το Σινάτρα, αγαπημένο τραγούδι. Ταξίδι χωρίς μόνο εσύ.
θέση προορισμό. Τι όμορφο το γήπεδο του τένις στην Κοιλάδα, φωτισμένο τώρα το βράδυ. Αργότερα θα είναι σκοτεινά, αλλά τώρα είναι πολύ όμορφο φωτισμένο. Μόλις τελείωσα τη γυμναστική στα υπαίθρια όργανα γυμναστικής. Πλησιάζω προς το σπιτάκι, μπάρα, ακούγεται ωραία μουσική. Είμαι απέναντι από το Canteen Citizen, κάθομαι σε ένα παγκάκι, έχει ωραία δροσιά. Τέλειο τραγούδι. Na 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 na